διάσωσο. Αδερφοί μου, δεν με αφήνει η βοήθεια του Θεού και η χάρη της Πανηγίας μας να μην μιλήσουμε δύο λόγια για να πάρει η ψυχή δύναμη. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Άνευ Λόγου Θεού, της δύναται να έβρει την οδό της σωτηρίας. Δι' αυτό και ο Κυριός μας, ούτε βάψατο, ημέρας δε και νυχτός να ομιλεί στον λαό και δια του λαού εκείνου εις ολόκληρον τον κόσμο, τον οποίον επιμένησε. Ο λόγος ο οποίος εξήφθητο από το στόμα του Κυρίου μας ή το αυτό το οποίο αφήκεν εις τους εκλεκτούς αποστόλους του και τους είπεν ότι μίαν παραγγελία δίδω εις εμάς και ρίξατε το Ευαγγέλιον πάση και χτίση. Δεν θα σταματήσετε να κηρύττετε το λόγο μου όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς έχουμε ιδιαίτερα χάρη τα σήμερα σε αυτάς να καταφεύγουμε στην Πανηγία μας που μας αξίωσε να φτάσουμε την Αγία της Κοίμησης. Εκείνο το οποίο ακριβώς η ιδία δεν εγκατέλειψε. Εφόσον ήτο μετά του Ιού της εις ώρας του τας περιοδίας, μετά ταύτα εκείνη ως Μητέρα του Θεού εγένετο η σκέπη πάντων των χριστιανών. Τον πονεμένον άνθρωπο, τον θλιβωμένον άνθρωπο, τον αγωνιζομένον άνθρωπο για να σώσουν την ψυχή του. Και ο Ιερός Συνοδός ακριβώς αναφέρεται εις αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται. Πας δε αγωνιζόμενος, πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα ότι και θα πληγωθεί και θα ανοίξουν πληγές επάνω στο σώμα του τα βόλια τα οποία έρχονται από τον εχθρό και εις όλα αυτά θα ζητεί πάντοτε την παρηγορία και την βοήθεια. Τούτο λέγει στο τροπάριο το οποίο ο Ιερός Συνοδός συνέταξε. Πανηγία μου της λέγει, πολλής συνεχόμενος πειρασμής. Προσέ καταφεύγω, σωτηρία επιζητώ. Δεν ομιλεί περί σωματικής πληγής. Ομιλεί περί πνευματικής πληγής. Και η πληγή η οποία είναι εις την ψυχή είναι φοβεροτέρα από την πληγή την οποία έχει το σώμα. Όταν η ψυχή είναι πονεμένη, πληγωμένη, όταν η ψυχή σπαράσει από τον πόνο, από το βάρος της αμαρτίας, τότε είναι ολόσωμος. Ολοσώματον έχει την πληγή ο άνθρωπος όταν βασανίζεται εσωτερικώς. Δεν έχει τόπον ο οποίος να μην υπάρχει πληγή επάνω. Και από αυτάς τας πληγάς εξέρχεται αναστεναγμός, εξέρχεται θλίψης, εξέρχεται αγωνία. Δεν υπάρχει πλέον γαλήνη μέσα στον άνθρωπο αυτόν
και όπως είναι πονεμένος, αποβλέπει σε μία και μόνη την Πανηγία μας. Έκαστος από εμάς έχουμε τον Άγγελό μας. Έκαστος από εμάς έχουμε τον Άγγελό μας. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ονομάζονται δώρα του Θεού, τα οποία μας τα έδωσε ο Θεός. Δια να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε και να βρισκόμε τα πάντοτε μαζί του. Πληρώμαστε πάνω από αυτά. Υπάρχει μια άλλη μητέρα του Θεού, η οποία είναι φυσική μητέρα του Θεού. Δηλαδή, γέννησε τον Θεό. Και η κατά χάρη η δική μας μητέρα. Την έχουμε και εμείς μητέρα. Την έχει ο Χριστός μας μητέρα, την έχουμε όμως και εμείς. Η οπαδή του Ιούδης, την έχουμε και εμείς μητέρα. Και στον πόνο του, ο κάθε ένας ο οποίος αγωνίζεται, καταφεύγει εις την Παναγία μας. Και της λέγει, Παναγία μου, πολλούς έχω πειρασμούς. Πειρασμοί οι οποίοι είναι ορατοί και αόρατοι. Οι ορατοί πειρασμοί προέρχονται από τον φθόνο, τον οποίο έχει ο άνθρωπος κληρονομήσει από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έκανε τίποτε άλλο, ούτε μία να είναι αμαρτία, έπραξε ο διάβολος. Δεν έκλεψε, δεν εφόρευσε. Δεν εμέθησε. Ο διάβολος εγέννησε μόνος του μία αμαρτία. Και αυτή η αμαρτία ονομάζεται φθόνος. Εφθόνησε τον Θεό. Η θέση στην οποία διόδωσε ο Θεός ήταν πρώτη, δεν ήταν δεύτερη θέση. Ευρίσκετο κοντά στον Θεό και είπε και κάτι άλλο. Όσον όμορφοι κι αν είναι οι άγγελοι, αυτός ο οποίος ευρίσκεται κοντά στον Θεό είναι ο ωραιότερος των αγγέλων. Δεν δυνατεί άνθρωπος να συλλάβει την όμορφια την οποία είχε ο διάβολος. Ο ωραιότερος των αγγέλων λέγεται ο αιωσφόρος, ο οποίος παρίστατο παρά τον θρόνο του Θεού. Πού ευρέθηκε τώρα η αμαρτία, εφόσον δεν υπήρχε στους αγγέλους τίποτε αμαρτία. Είναι ένα μυστήριο στην θεολογία, το οποίο δεν ερμηνεύεται ποτέ. Αμαρτία δεν υπήρχε, πώς την εγέννησε την αμαρτία αυτός ο διάβολος. Η θέληση να ανέβει πάνω από τον θρόνο του Θεού. Απλώς και μόνο το εσκέφτη, το συνέλαβε. Και μόλις το συνέλαβε, αμέσως έλαβε και την τιμωρία. Και τον λέγει τον Σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού μεσόντα. Αμέσως κατέβησε από το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο διάβολος, έπεσε εις το βάθος και την άβυσσο. Μέρος δε των δαιμόνων έμεινε εις τον ουρανό, μεταξύ ουρανού και γης, δια να επιτίθεται εναντίον των ψυχών όταν φεύγουν από το σώμα. Είναι τα λεγόμενα τελώνια, τα οποία ακριβώς παρουσιάζονται την ώρα κατά την οποία φεύγει η ψυχή από το σώμα. Τότε παρουσιάζεται ο φθονερός δαίμονας, ο οποίος λέγει στην ψυχή, δεν είχες τίποτε άλλο παρά μόνο να φθονείς τον αδερφό σου. Τώρα, πού θα πας. Παρουσιάζεται ο άδικος δαίμονας, ο οποίος ακριβώς λέγει, αδικούσες τον αδερφό σου. Παρουσιάζεται ο συκοφάντης, εκείνος ο οποίος κατακρίνει και συκοφαντεί.
δε μας, ειδικός δε μας. Και εκείνος παρουσιάζεται μπροστά στην ψυχή. Παρουσιάζεται ο μέθυσος δαίμονας, ο οποίος παρασύρει τον άνθρωπο στην μέθυση συνεχώς. Παρουσιάζεται ο χαρτοπαίχτης, εκείνος ο οποίος οδηγεί τον κόσμο στη χαρτοπαιξία και είναι φοβερό δαιμόνιμο αυτό, διότι μένουν ψυχές νηστικές, εγκαταλελειμμένες, πονεμένες, άρρωστες και δεν δύναται ο άνθρωπος ο οποίος σπαταλά τον βίο του μέσα στην χαρτοπαιξία και στα καζίνα τα οποία δημιούργησε ο άνθρωπος. Παρουσιάζονται όλοι οι δαίμονες, είναι μέρος των δαιμόνων το οποίο εμποδίζει την ψυχή να ανέβει στον ουρανό. Μέρος δε των δαιμόνων, διότι το ένα τάγμα έπεσε στην γη και παρασύρει τον άνθρωπο μακρά από τον Θεό. Προξενεί στον άνθρωπο τη θλίψη των πόνων, την αγωνία. Προξενεί στον άνθρωπο την απελπισία, την απόγνωση. Αυτό το τάγμα το οποίο έμεινε στον κόσμο είναι φοβερό, διότι δημιούργησε και ένα θεοκατάρατο εμπόδιο στον άνθρωπο που ονομάζεται μόδα. Αυτή η θεοκατάρατος μόδα είναι αυτή η οποία παρασύρει ολόκληρο την ανθρωπότητα. Να δούμε το θέμα αυτό του τσιγάρου. Πέστε μου, αναλογιστείτε, κοιτάξτε, ποιο να φυκένει. Άγγιχτον αυτό το φοβερό πάθος. Ακόμη προχθές ακούσαμε ότι ένα παιδάκι 6 χρονών εγεύθηκε τα ναρκωτικά και από 6 χρονών έφτασε τώρα στα 12 και ομολογεί η επιστήμη ότι εφθάρισαν όλα τα κύτταρα του σώματος και δεν μπορούν να επανέλθουν. Πάει αυτό το παιδάκι ολοταχώς προς τον θάνατο. Έπειτα κοιτάζει στους γέρους, στους νέους, στις γυναίκες, τα νέα τα παιδιά, να έχουν αυτήν την φοβερά αδυναμία και το πάθος και να οδηγούνται στην έμμεσον αυτοκτονία. Διότι αυτή η ίδια η επιστήμη, η οποία βοηθεί τον άνθρωπο στην ζωή, ομολογεί ότι αυτό το πάθος προξενεί τον αργό θάνατο. Ενώπιον του Θεού, δηλαδή, ο καθένας καπνιστής είναι εκείνος ο οποίος έχει να δώσει λόγο στον Θεό ότι δεν διατήρησε τον ναό του Θεού καθαρό. Έφυρε τον ναό. Και λέγει το Ευαγγέλιο ότι πάζεται και ο φτύρων των νεών μου, θερώ αυτόν ενωρίτερα. Είτε στον ναό του Θεού φτύρει, φτερεί με τον Θεό. Όποιος καταστρέφει τον ναό μου, λέγει, θα τον καταστρέψω εγώ ενωρίτερα. Πάθη λοιπόν προξενεί αυτή η θεοκατάρτος μόδα, η οποία έφτασε και στο σημείο των ημερών μας, να εξευτελίζει την γυναίκα. Παραγύμνωσε την γυναίκα, δεν την γύμνωσε, την παραγύμνωσε. Και έπραξε το ίδιο το οποίο έπραξε στους δύο εκείνους δαιμονισμένους των Γεργασινών, οι οποίοι ήσαν μέσα στα μνήματα, ήσαν, λέγει, γυμνοί. Γυμνή η γυναίκα στους δρόμους, γυμνή στα τηλεοράσεις, γυμνή στα περιοδικά, γυμνή στα εφημερίδες, γυμνή παντού. Εγύμνωσε την γυναίκα, η θεοκατάρτος μόνο. Και πόσα άλλα δεν φέρουν οι δαίμονες οι οποίοι είναι πάνω στον κόσμο. Υπάρχει όμως και η άλλη μέρη, η οποία είναι στον Άδη, για να βασανίζεται τα ψυχάς.
Μερίς λοιπόν ο Υιός Χώρου εις τον αέρα, μερίς εις τον κόσμο, μερίς εις τον άδειο. Και ο Υιός Θεός βλέπουν όλα αυτά, το ότι υπάρχει ένας πόλεμος αόρατος εις τούτον τον κόσμο και ένας ορατός πόλεμος από τα όργανα τα οποία πήρθουν στην παγίδα του διαβόλου και γίνονται δικά του φερέφωνα, μεγάφωνα, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και κάποιος μιλεί και κάποιος ακούει. Το ίδιο πράττει ο διάβολος με τους οπαδούς του, οι οποίοι ονομάζονται όργανα του, και φύρει συνεχώς και τον εαυτό του ως συκοφάντης ο φθονερός, φύρει όμως και τους άλλους, διότι συκοφαντεί. Από τον φθόνο προέρχεται η συκοφαντία, ο διασυρμός. Και όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια του διαβόλου. Και ο Ιερός Συνοδός που τα βλέπει, λέει ποιος θα με σώσει από αυτά. Από τον δαίμονα ο οποίος δεν τον βλέπει και από τους οπαδούς του δαίμονος οι οποίοι υπηρετούν τον δαίμονα, ποιος θα με σώσει. Προσέκατε αυτή από τη σωτηρία επιζητών. Έρχομαι κοντά στην Παναγία μου, για να με σώσεις. Και βρίσκει παρηγορία ο καθένας από την Παναγία μας, διότι εκείνη, όταν μετέστη από την Κύπρο στους ουρανούς, που την επήρε ο γιος της κοντά της, και το σώμα της, επήρε και το σώμα της. Δεν είναι ότι πήρε την ψυχή της, πήρε και το σώμα της Παναγίας μας, διότι άνοιξαν τον τάφο για να έβλε το σώμα να προσκυνήσει ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν την είδε να ανεβαίνει στους ουρανούς και την είδαν οι μαθητές και δεν βρήκαν το σώμα της Παναγίας μας μέσα στον τάφο. Καθαρό σώμα το οποίο γέννησε τον καθαρό Θεό, δεν μπορούσε ο Υιός της να την αφήσει στον κόσμο τούτο. Επήρε και το σώμα της μητέρας του κοντά του. Πήρε την ψυχή να τα πήρε και το σώμα της. Και αμέσως η Εκκλησία μας, αυτή την αγάπη της Παναγίας μας, την οποία είχε στον κόσμο, εμενούργησε και αστιχούργησε ωραιότητα των τροπάριων, αντιγεννήσει την παρθένεια εφύλαξας, αντικοιμήσει τον κόσμο που κατέλεγε Θεοτόκη. Όταν ίσως τον κόσμο φύλαξες την αγνότητά σου και γέννησες τον Θεό, αλλά και όταν έφυγες από αυτόν τον κόσμο δεν τον εγκατέλειπες. Και διατήρησε την Εκκλησία μας την παράκληση της Παναγίας μας, την οποία όποιος την κάνει ευρίσκει μεγάλη παρηγορία και μεγάλη γαλήνη στην ψυχή του. Όχι τώρα, καθημερινώς όταν κάνεις την παράκληση της Παναγίας μας ευρίσκεις τη γαλήνη. Αδελφοί μου, θα μεταφερθούμε σε ένα μοναστήρι για να δούμε τους μοναχούς εκεί οι οποίοι αγωνίζονται, αγρυπνούν, νηστεύουν, προσεύχουν. Και μέσα σε αυτούς υπήρχε και ένας ο οποίος ευρίσκεται στην διανομή των τροφίμων, ονομάζεται ο Κελάρης. Ο Κελάρης αυτός μοναχός τον έσπαξε ο διάβολος και εκεί που διέλυνε λίγο κρασί στους μοναχούς έπινε και εκείνος και ο λίγο κατά λίγο έγινε το μέθησος. Τον είδαν οι άλλοι αδερφοί μοναχοί, τον έκλαιγαν πραγματικά διότι μέθησε η Βασιλεία Θεού που κληρονομήσως. Ή φωνεύσεις ή μεθύσεις το ίδιο πράγμα είναι. Διότι φωνίζει, λέει, Βασιλεία Θεού κληρονομήσουση. Μέθηση, Βασιλεία Θεού που κληρονομήσουση. Και όταν τον έβλεπαν τον ελληνικούν του τόσο πολύ, ούτως ώστε έλεγαν ότι αυτός ο αδερφός μας θα είναι αιωνίως σχολασμένος. Μέσα όμως από αυτήν την μέθη και από αυτήν την αδιαφορία του κανόνους του, ο μοναχός εκείνος δεν εγκατέλειψε ένα πράγμα.
έκανε καθημερινώς την παράκληση της Πανηγίας μας. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την παράκληση της Πανηγίας μας. Εκεί κατέφευγε όσα αδυναμία είχε και όσα ελαττώματα. Η μέρα την όπου λειτουργήσε πάλι το μοναστήρι και όλοι οι μοναχοί ήσαν στην εκκλησία, σε μια στιγμή ξεκινά και ο μοναχός αυτός για να πάει στην εκκλησία, πράγμα το οποίο είναι το πρωτοφανές. Όταν προχώρησε να εισέλθει μέσα στην εκκλησία, εκεί ο διάβολος είχε τόσο φρίξει, τόσο εισάξει, ούτως ώστε άφησε και φανερώθηκε μπροστά στον μοναχό ως ένας αφηνιασμένος τάβρος με τα κέρατα και όρμησε επάνω στον μοναχό για να τον ξεσχίσει και να τον πάρει την ψυχή. Εκείνη τη στιγμή όμως παρουσιάζεται η Πανηγία της και του λέει πονηρέ, δεν θα πάρεις την ψυχή του παιδιού. Αυτό δεν έπαψε ποτέ να μου κάνει την παράκτησή μου. Δι' αυτό είναι δικό μου. Και έπεσε τα μάτια του και πήρε την ψυχή την Πανηγία μας, όχι ο αδέρφος. Ναι, αδερφή μου, αυτή είναι η αγάπη της Πανηγίας μας όταν καταφεύγουμε σε αυτήν. Και όταν ερχόμεθα και ψάλλουμε την παράκτησή της, και εκείνη με συντέβη στον Υιό της για να μας φυλάξει στον βάρο του κόσμου και να μας αξιώσει και τις εγκορανικές του βασίλειες.